Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας, παρακαλώ. Το όνομά σας και την ερώτηση. Φαρμάκης Λάμπρος ονομάζομαι. Είμαι αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και το αναφέρω γιατί είχαμε την αρνητική πρωτιά να είναι η δικιά μας η πρώτη συλλογική σύμβαση η οποία έληξε. Έκτοτε ο ΣΕΒ δεν έχει υπογράψει καμία συλλογική σύμβαση, που σημαίνει ότι όλα γίνονται με ατομικές συμβάσεις. Αν υπάρχει διάθεση και πρόθεση από την κυβέρνηση να δει το θέμα των συλλογικών συμβάσεων και αν πρόκειται να παρέμβει, διότι από ό,τι διαφαίνεται, τουλάχιστον η πλευρά της εργοδοσίας δεν έχει διάθεση να τις επαναφέρει. Γιατί να έχει. Σωστά. Έτσι είναι. Το δεύτερο είναι ότι ακούσαμε διάφορα προγράμματα να αφορούν την ενεργεία. Ακούμε πολλά για την ανάπτυξη. Ανάπτυξη χωρίς επιστημονική γνώση δεν μπορεί να υπάρξει πλέον. Δεν ακούμε κανένα πρόγραμμα όμως που να αφορά νέους επιστήμονες που βλέπουμε καθημερινά να φεύγουν για το εξωτερικό. Και όσοι μένουν εδώ πληρώνουν για τη γνώση, δεν αμείβονται για τη γνώση που προσφέρουν μετά όμως. Αν υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης και αν υπάρχει σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της ιδιαίτερου θέματος της ανεργίας των νέων επιστημόνων. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ. Ναι. Θέλω να ξεκινήσω. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Ναι. Το θέμα των παιδιών που φεύγουν έξω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Γιατί αυτή τη στιγμή το περιβάλλον της ανεργίας οδηγεί πάρα πολλούς νέους να φεύγουν εκτός Ελλάδος. Και φεύγουν κυρίως νέοι με επιστημονική κατάρτιση και δεξιότητες. Μέλημά μας είναι να τους κρατήσουμε. Και αυτό πρέπει να γίνει και αυτό προσπαθούμε. Πρέπει να σας πω ότι, για να μην αποφύγω το θέμα, το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων όπως υφίσταται σήμερα στη σημερινή νομοθεσία δεν πρόκειται να αλλάξει. Θα παραμείνει ως έχει. Όσο αφορά το ζήτημα των προγραμμάτων, πρέπει να ξέρετε ότι στους τελευταίους χρηματοδοτικούς πόρους από την Ένωση, 2004-2013, πήραμε 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα εξαντλήσαμε όλα. Μέχρι και το τελευταίο ευρώ εξαντλήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας για προγράμματα ανεργίας των νέων ή και άλλα προγράμματα κοινωνικής προστασίας. Ένα μεγάλο κομμάτι πήγε προς τους νέους. Ήδη τρέξαμε με ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το 2013, το βάουτσερ για την είσοδο στην αγορά εργασίας, την ευκαιρία για 45.000 νέους, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Ένα πρόγραμμα το οποίο έδινε στο νέο τη δυνατότητα να μπει στην αγορά εργασίας και από εκεί και πέρα με το κλείσιμο του πενταμήνου να μπει σε μια επιχείρηση η οποία τον έπαιρνε με πληρωμένες εργοδοτικές φορές. Μαζί με αυτό το πρόγραμμα, που είναι ένα τμήμα του προγράμματος, υπάρχουν και άλλα προγράμματα για νέους. Είτε για χρηματοδότηση νέων επιστημόνων για να τους πάρουν επιχειρήσεις, είτε για να πάρουν χρήματα νέοι επιστήμονες που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες και να στήσουν τη δική τους επιχείρηση. Στη νέα προγραμματική περίοδο που ξεκινάει 1η-1η του 2014, αυτά τα προγράμματα είναι στην προτεραιότητά μας, κυρίως για τους νέους επιστήμονες. Συμβάσεις, συλλογικές συμβάσεις. Σας είπα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Θα παραμείνει ως έχει, υπάρχει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο στη χώρα, αυτό θα διατηρηθεί και από εκεί και πέρα εκτιμούμε ότι με το πέρασμα και τη βελτίωση της οικονομίας θα αυξάνονται συνεχώς και οι μισθοί και θα μειώνεται και η ανεργία. Άρα θεωρούμε πεθαμένες τις συλλογικές συμβάσεις. Τώρα να σας πω κάτι, για να είμαστε στις συζητήσεις που κάνουμε ρεαλιστές. Εδώ προχθές πίεσε ο ριζοσπάστης στους δημοσιογράφους του να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις. Έτσι έφυγε ο Μπογιόπουλος. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί τον πήραμε εμείς. Ελάτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Δημήτρης Κυρίτσης λέγομαι. Θα ήθελα να σημειώσω κάποια πράγματα που είπατε προηγουμένως. Άκουσα να λέτε ότι είστε ευχαριστημένος με το 8% που προσήλθε να ρυθμίσει χρέη στον ΟΑΕ. Ανάλογο ποσοστό είναι και τα χρέη που ρυθμιστήκαν στο ΙΚΑ και αυτό είπατε ότι είστε ευχαριστημένος. Αυτό εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα επιχείρημα για την κυβέρνηση να πει ένα όχι στην Τρόικα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εγώ θα ήθελα να σας πω, γιατί μιλάτε για ανάπτυξη και ότι βοηθάτε τις επιχειρήσεις. Όταν στοχευμένα επικοινωνιακά ακούει ο Έλληνας πολίτης σήμερα έγιναν 3 συλλήψεις στην Αθήνα, 2 συλλήψεις στα Φάρσαλα, 4 συλλήψεις στην Ξάνθη, 5 συλλήψεις στην Θεσσαλονίκη. Αυτό ασκεί μια τρομοκρατία και το ξέρετε πολύ καλά, νομίζω αυτό. Από εκεί και πέρα, όταν ο ίδιος άνθρωπος απειλείται με κατασχέσεις σπιτιών για ποσά από 5.000 ευρώ και πάνω, και δεν σας σημείωσα ότι ένας ασφαλισμένος του ΟΑΕ χρεώνεται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 1.100 ευρώ το χρόνο, όταν δεν του παρέχεται. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε 3 χρόνια, μαζί με τις προσαυξήσεις που είναι 120% συν τους στόχους υπερημερίας, αυτός ο άνθρωπος κινδυνεύει να χάσει σπίτι
για υπηρεσίες που δεν του παρασχέθηκαν ποτέ. Αυτό δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα. Επίσης, θα ήταν καλό για όλες τις επιχειρήσεις και το πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών, επίσης και η σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με ένα ποσοστό. Από εκεί και πέρα, εγώ τέλος θα ήθελα να πω ότι προκύπτει θέμα πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω έχετε υπόψη σας ότι ετοιμάζονται χιλιάδες αγωγές εναντίον του ΟΑΕ, γιατί έχει υπολογιστεί λάθος η ασφαλιστική κατηγορία που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι. Ξέρετε ότι αυτό έχει συνδεθεί, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος του 258 του 05, έχει συνδεθεί με το 20% του κατακεφαλήν ΑΕΠ. Όταν από το 8 πρέπει και να μετά, κλείσετε. Ναι, όταν από το 8 και μετά το ΑΕΠ πέφτει και οι εισφορές αυξάνονται, προφανώς υπάρχει θέμα. Και το τελευταίο που λέω είναι ότι θα έπρεπε βάσει διεθνής συνθήκης και νόμου που έχει υπογραφεί και κυρωθεί το 85, συγγνώμη, είναι ο 1532 το 85, αυτός ο νόμος υποχρεώνει το κράτος να παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους, ανεξαιρέτως και χωρίς καμία εξαίρεση. Μάλιστα. Αυτά ήθελα. Κύριε Υπουργέ. Ναι. Κύριε Κυρίτση, ακούω με ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις. Ξέρετε όμως, γιατί είστε νέος άνθρωπος, επιχειρηματίας και λειτουργείτε στην ελεύθερη οικονομία, ότι δυστυχώς τα πράγματα, όπως τα ξέραμε, αλλάξανε. Κάποιος ο οποίος θα δίνει απλόχερα χρήματα στην ελληνική οικονομία έχει τελειώσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ απλά ότι για να διατηρήσουμε, κύριε Κυρίτση, το επίπεδο των συντάξεων αυτών που είναι σήμερα, αυτών που έχουν προσαρμοστεί, τα οποία είναι 28,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Να το ξαναπώ το νούμερο. Η δαπάνη ετήσια για συντάξεις στην Ελλάδα είναι 28,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο που κανείς δεν θέλει να πάει προς τα κάτω πλέον, πρέπει να υπάρξει μια απάντηση. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Πολύ, κύριε Υπουργέ. Αυτά τα χρήματα, για να βρεθούν, κύριε Κυρίτση, πρέπει να κοιτάξουμε, να νοικοκυρέψουμε πλέον αυτό που λέγεται ασφαλιστικό σύστημα. Και μία διάσταση του νοικοκυρέματος δεν είναι άλλο από το να αναζητήσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Στο ταμείο του ΑΕ, παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα άνοιγμα πάνω από δισεκατομμύριο, δεν είμαι έτοιμος να σας πω. Ποιος θα πληρώσει αυτή τη διαφορά? Γιατί εύκολα θα πω εγώ να παγώσουμε τα πάντα. Ποιος θα πληρώσει τις συντάξεις? Σκεφτείτε, οι συντάξεις, κύριε Υπουργέ, έπρεπε να υπήρχαν, τα λεφτά τα έχουν δώσει οι συνταξιούχοι. Κύριε Κυρίτση, εγώ λέω υπηρό. Αυτή τη στιγμή ότι διαχειρίζομαι δημοσιονομικά ένα ταμείο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει μία δαπάνη 28,6 δις το χρόνο για συντάξεις. Ναι, απλά λέμε και στο, πρέπει λέμε να βρω έσοδα. Όμως, ότι το δεν ξέρετε, χρήματα, ενώ θα ακούστε να κύριε Κυρίτση, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Θα σας πω, περιέγραψα και πριν το τοπίο. Το ξέρετε ότι στη χώρα μας, με εξαίρεση το ΙΚΑ μόνο που το τελευταίο χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά, κανένα άλλο ασφαλιστικό ταμείο δεν αναζητούσε εισφορές. Δεν αναζητούσαμε τις εισφορές, δηλαδή πλήρωνε όποιος ήθελε. Και τελικά πλήρωναν αυτοί οι οποίοι ονομάζουμε συνεπείς, οι οποίοι πληρώναν, πληρώνουν και θα πληρώνουν μια ζωή. Και όποιος ήθελε δεν πλήρωνε και την περίοδο της ευημερίας. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλα ελλείμματα στα ταμεία και με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε να είναι μία από τις αιτίες που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Σήμερα αυτά τα πράγματα τα μαζεύουμε, τα νοικοκυρεύουμε. Φτιάξαμε το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με το οποίο αναζητούμε συνολικά για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία πρώτη φορά τις ασφαλιστικές οφειλόμενες εισφορές. Για να διατηρήσουμε το ταμείο του ΑΕ, που επαναλαμβάνω, κύριε Κυρίτση, μέσα σε αυτή την ύφεση έδειξε για πρώτη φορά αύξηση των εσόδων του. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα για μένα. Τσιφτσής Γιάννης, εργαζόμενος στον ΟΤΕ, μέλος εκλεγμένο σε Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, αλλά εδώ βρίσκομαι σαν απλός εργαζόμενος, κύριε Υπουργέ, για να σας θέσω ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι το έχετε ήδη υπόψη σας, αλλά θα αποκαταστήσει μία αδικία στον χώρο. Προσωπικά, εγώ είμαι και άτομο με ειδικές ανάγκες, όπως είναι και πολλοί άλλοι συνάδελφοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον οργανισμό. Και αυτό που ήθελα να δείξω είναι ότι στο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο που καταθέσατε πριν λίγες μέρες στη Βουλή, δυστυχώς μέσα μία σειρά από διατάξεις, όπως η αύξηση της προσωρινής σύνταξης από το 80% στο 95% της κανονικής, οι ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες του ΟΕΚ, το θέμα με τους αγρότες και την ασφάλιση του ΟΓΑ, όπως και μία διάταξη η οποία τακτοποιούσε
τα θέματα τα οποία αφορούν εμάς τους εργαζόμενους του ΟΤΕ και ειδικά τα άτομα με ειδικές ανάγκες που υπήρχε μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο, στην τελική μορφή που το φέρατε στη Βουλή, αυτές οι διατάξεις δυστυχώς δεν υπάρχουν. Το αποτέλεσμα είναι ότι νομικά αυτή τη στιγμή τα άτομα με ειδικές ανάγκες του οργανισμού είμαστε όμοιροι, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορούμε να συνταξιοδοτηθούμε, γιατί το ταμείο το ασφαλιστικό μας, εκεί που έχουμε ενταχθεί όπως και τα υπόλοιπα ταμεία, στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ αναφέρομαι, μας λέει ότι δεν μπορεί να μας δώσει τις αναπηρικές συντάξεις για τον απλούστατο λόγο ότι ο οργανισμός, ο εργοδότης, δεν σας απολύει για λόγους υγείας. Το ταμείο δέχεται να μας δώσει τις συντάξεις μόνο για αυτό το λόγο. Διαφορετικά, όποιο άτομο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες θέλει να συνταξιοδοτηθεί. Κατανοητό. Καταλάβατε. Το γνωρίζω το θέμα πάρα πολύ καλά. Πρόκειται. Πριν μου απαντήσετε, συγγνώμη, μισό λεπτό ακόμα, να σας πω ότι το ίδιο πρόβλημα αφορά και μία μερίδα συναδέλφων οι οποίοι αποχώρησαν με την περσινή εθελούσια. Κρίθηκαν περνώντας στο ταμείο από ιατρικές εξετάσεις, τους βρήκε κάποιο πρόβλημα ιατρικό το οποίο δεν το γνώριζαν ούτε οι ίδιοι. Τους χαρακτήρισε αναπηρικές περιπτώσεις. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ούτε σε αυτούς τους συναδέλφους δίνονται οι συντάξεις. Εδώ και ένα χρόνο. Γνωρίζω το θέμα πάρα πολύ καλά. Άλλωστε, αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στο προσδιαβούλευση νομοσχέδιο που πολύ σωστά παρατηρήσατε, η διάταξη συγκεκριμένη που λύνει το πρόβλημά σας είναι μέσα. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι είναι θέμα ημερών. Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού που τώρα συζητείται στη Βουλή, έρχεται καινούργιο νομοσχέδιο που ενσωματώνει μέσα και τις διατάξεις που περιγράψατε περί αγρότες, περί αύξησης της προσωρινής σύνταξης και τη διάταξη δική σας που αφορά 25 άτομα στον ΟΤΕ που άδικα έχετε εξαιρεθεί από προηγούμενο νομοσχέδιο και λύνεται αυτή η αδικία. Ελάτε. Είναι και για όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Μιλάτε χωρίς μικρό. Είναι και για όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει το νομικό κόλλημα με το Ταμείο, το οποίο περιμένει την νομοθετική ρύθμιση από εσάς για να μπορέσει να προχωρήσει και να δώσει τις συντάξεις. Σας είπα ότι είναι θέμα πλέον ημερών. Καλησπέρα. Θα έρθω. Θα περιμένετε. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Θα περιμένετε. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Λέγομαι Παπαδόπουλος Ματθαίος. Είμαι 60 ετών, άνεργος και εκπροσωπώ μια ομάδα 60 συναδέλφων απολυμμένων και άνεργων από τα κλωστήρια Ναούσης. Εμείς με άλλους 400 περίπου εργαζόμενους, το 2006 και το 2008, με νόμους που ψήφισε η Ελληνική Βουλή, ενταχθήκαμε σε ένα ειδικό πρόγραμμα ενεργείας, το οποίο προέβλεπε ότι θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση, παρακρατώντας από τους ενταγμένους το ποσό που αναλογούσε, και ότι ο χρόνος που θα διανύαμε θα ήταν πραγματικός χρόνος εργασίας. Τον Μάρτιο του 2013, μία εγκύκλιος που έφυγε από το Υπουργείο Εργασίας και πήγε στα καταστήματα του ΙΚΑ και εφαρμόζεται, ορίζει πως ο χρόνος που διανύσαμε θεωρείται πλασματικός, εφόσον δεν υποβάλαμε αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι τις 31/12 του 2012. Δηλαδή, 3 μήνες μετά, μία εγκύκλιος λέει τι έπρεπε να κάμναμε 3 μήνες πριν. Ένα ακόμη σημαντικό στο θέμα που μας απασχολεί είναι ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος εφαρμόζεται χωρίς να έχει αναρτηθεί στη διάβγεια. Δεν έχει πάρει αδά. Έτσι λοιπόν έχει δημιουργηθεί μία κατάσταση με ασφαλισμένους 2 ταχυτήτων, οι οποίοι ήταν ενταγμένοι στο ίδιο πρόγραμμα το ίδιο ημερολογιακά διάστημα, όχι τον ίδιο χρόνο, το ίδιο ημερολογιακά διάστημα. Έχουμε κάνει επανειλημμένες επισκέψεις στο Υπουργείο, έχουμε συναντήσει δεκάδες υπηρεσιακούς παράγοντες, δεν πήραμε καμία απάντηση, παρόλο που υπάρχει πρωτοκολλή. Τι θα μπορούσε να γίνει τώρα συγκεκριμένα? Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί? Τώρα, εγώ δεν πρέπει να προτείνω τη λύση. Να την προτείνετε. Γιατί να μην την προτείνετε? Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, κύριε Χατζηνικολάου, έληξε με νόμο στις 31/12 του 2012. Εντάξει, μάλιστα. Με νόμο. Πρέπει λοιπόν όλοι όσοι ήμασταν ενταγμένοι σε αυτό το πρόγραμμα, ανεξάρτητα του πότε θα υποβάλουμε την αίτηση συνταξιοδότησης, να έχετε τα ίδια δικαιώματα. Να λογιστεί ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης. Γιατί τώρα συμβαίνει και το εξής οξύμορο. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι ενταγμένος στο πρόγραμμα από το 2008. Έρχεται το 2013 το ελληνικό κράτος και μου λέει ότι τα χρόνια που εσύ είχες ως πραγματική ασφάλιση είναι πλέον πλασματικά.
Τα χρόνια από το 2008 μέχρι το 2013, εγώ που είμαι 61 ετών, μπορώ να τα αναπληρώσω, κύριε Υπουργέ? Μάλιστα. Είστε σαφείς, κύριε Υπουργέ. Πολύ απλά, κοιτάξτε, παρακαλώ. Υπάρχουν δεκάδες ειδικές περιπτώσεις. Μέσα στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας, κατηγορίες όπως του κυρίου Παπαδόπουλου, οι οποίοι επιδιώκουν να πάρουν σύνταξη αναγνωρίζοντας πλασματικά χρόνια. Θέλω να ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλο, ότι αυτή τη στιγμή περιπτώσεις σαν τις δικές σας έχω εκατοντάδες με ανάλογα αιτήματα. Να σας διαπόψω, θέλω να σας πω, αφήστε με να ολοκληρώσω. Σαν το δικό μας πρόγραμμα έχετε ελάχιστα. Γιατί είναι ένα όχι από σαν το δικό σας ακριβώς. Ναι, το δικό μας. Έχω περιπτώσεις, κύριε Παπαδόπουλε, ναι, που συνεχώς οι πολίτες μας επιδιώκουν μια υπογραφή δική μου για να ενταχθούν στο, στο εξοδοτικό σύστημα της χώρας. Τι θα έπρεπε να κάνουν δηλαδή? Όχι, είναι κάνουν αυτό. Όχι. Το αντίθετο. Το ζήτημα όμως κάθε φορά είναι κατά πόσο εγώ απλόχερα μπορώ να βάζω αυτή την υπογραφή, η οποία με κάνει μεν να αποκτώ μια ευχάριστη όψη και να είμαι προς τα έξω να ικανοποιώ. Το θέμα είναι όμως τι κάνω για να περιφρουρήσω αυτό που λέγεται συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας. Τη δική σας περίπτωση τη γνωρίζω. Προσωπικά τη γνωρίζω. Ωραία. Αφορά περίπου 55 εργαζόμενους. Σωστά. Σωστά. Ενώ λύθηκε το πρόβλημα 455. Το γνωρίζω, κύριε Παπαδόπουλε. Να εκτιμάτε όμως ότι δεν βάζω την υπογραφή μου έτσι απλόχερα για να κάνω τον ευχάριστο. Να εκτιμάτε ότι σέβομαι πάρα πολύ και προσέχω πάρα πολύ κάθε φορά που πρέπει να βγει μία κατηγορία, μία ομάδα ανθρώπων, συμπολιτών μας, με μία πιο ευκολία προς το... προς τη σύνταξη. Πάντως εδώ ακούγεται, όπως το άκουσα εγώ αν κατάλαβα καλά, ότι για έναν διαδικαστικό λόγο, ακριβώς, μια εγκύκλιο, έχασαν δικαιώματα που άλλοι τα πήραν έχοντας ακριβώς την ίδια εικόνα. Η συγκεκριμένη, το σήμερο είναι, κύριε Χατζηνικολάου, το σήμερο είναι, είναι πως μια εγκύκλιος καταργεί νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Μάλιστα. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Η συγκεκριμένη πάντως περίπτωση, κύριε Παπαδόπουλε, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή εξετάζεται στο Υπουργείο. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώσω. Πρέπει να προχωρήσουμε και στους επόμενους. Δύο λεπτά. Νομίζω... είμαι ο 12ος που εισπράττω το ότι κάτι θα κάνετε από τους προηγούμενους που μιλήσατε. Έχω ταξιδέψει 600 χιλιόμετρα και θα φύγω άλλα 600 σήμερα το βράδυ, δραπετεύοντας ουσιαστικά από το νοσοκομείο όπου περιθάλπτομαι με πρόβλημα υγείας. Ήρθα για να πάρω μία απάντηση. Και για να αξιοποιήσω και τον τίτλο της εκπομπής του κυρίου Χατζηνικολάου που είναι στον Ενικό, θα σας πω μια κουβέντα. Γιάννη, εγώ ξέρω ότι διαχειρίζεσαι ένα δύσκολο Υπουργείο και πρέπει να παίρνεις δύσκολες αποφάσεις. Το δύσκολες σημαίνει και σκληρές. Αλλά πρέπει στις τοπικές κοινωνίες, όπως είμαστε εμείς οι εργαζόμενοι της Νάουσας, να έχετε συμμάχους αν όχι οπαδούς. Αλλιώς, Γιάννη μου, το μαντήλι σου. Ελάτε, κυρία. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Πρώτη φορά σας βλέπω, διότι δεν υπάρχει τηλεόραση σπίτι και μου προξενήσατε καλή εντύπωση. Ήξερα, βέβαια, εξακοής το όνομά σας από τότε που ήσασταν στο Βύρονα Δημοτικό Συμβούλος. Να πάμε στο ερώτημα, κυρία μου, σας παρακαλώ. Ωραία. Με ακούτε, κυρία? Ναι. Πάμε αμέσως στο ερώτημα, σας αμέσως παρακαλώ. Λοιπόν, το πρόβλημα που αντιμετωπίζω εγώ, Θεογνωσία Τσακυράκη. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω εγώ και χιλιάδες συμπολίτες είναι το εξής. Από τον 5ο μήνα μας έχετε κόψει το ΕΚΑΣ. Καθή στιγμή δεν άλλαξε τίποτε από το οικογενειακό προγραμματισμό μας. Και εκτός του ΕΚΑΣ, μου κόβεται και τη σύνταξη. Λίγο. Ξέρετε πόσα παίρνω από τον 5ο μήνα? 387. Έχω ένα παιδί το οποίο δεν εργάζεται. Είναι μουσικός, κάπου πήγε, του είπαν 3 ευρώ, έφυγε δεν... και τα λοιπά. Εντάξει, δεν βρήκε δουλειά. Όχι, θέλω να μου πείτε ποιο... Α, και εκτός αυτού, το τρίμηνο που έρχεται από το ΙΚΑ, μου γράφει ότι χρωστάω και 838 ευρώ. Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν βρίσκω άκρη. Ήρθα με θυμό, με οργή, αλλά κάπως έτσι ο αέρας σας και ο τρόπος σας και το χαμόγελό σας κάπως με ηρέμησε.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ποιος είναι αυτός ο οποίος έβαλε χέρι στο ΕΚΑΣ 697-46 χρόνια δουλειά από 14 χρονών. Ασχέτως αν δεν είχα αυτό, δούλευα στον αδελφό μου, ο οποίος με εκμεταλλεύτηκε σφόδρα. Αυτό δεν αφορά εσάς. Ναι, μην το κάνουμε και εντάξει, reality τώρα, ας μείνουμε στο πολιτικό. Κύριε ναι. Χατζη Νικολάου, είναι ολόκληρη η ιστορία. Εντάξει, εντάξει. Αυτή. Απλώς δεν είναι για να τα πούμε εδώ αυτά τώρα. Πολλοί συμπολίτες μας παίρνουν 150 από ό,τι έχω μάθει και από ό,τι έχω ακούσει και από ό,τι βλέπω και από ό,τι ακούω, διότι είμαι συνεχώς στο δρόμο. Πέστε μου, σας παρακαλώ, πού πρέπει να απευθυνθώ. Και αν όχι, θέλω μία δική σας υπογραφή σε ένα λευκό χαρτί, οτιδήποτε, να μου πείτε σε ποιο πήγα στον κύριο Κοκόρη, απόρθητη είναι η πόρτα του. Μίλησα με την κυρία Νιώτη. Ποιος είναι αυτός ο κύριος Κοκόρης? Γενικός γραμματέας, ναι, στον 7ο όροφο σταδίου 29. Νομίζω έλεος. Το κατάλαβε, νομίζω. Έλεος, σας παρακαλώ πολύ. Εγώ θέλω να μου επιστρέψετε τα χρήματα από το ΕΚΑΣ και τη σύνταξή μου. Άμεσα. Άμεσα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ωραία. Ευχαριστώ. Κυρία Τσακυράκη, θέλω να σου πω το εξής. Δεν υπάρχει ανθρώπινο χέρι που να έκοψε το ΕΚΑΣ. Αυτά βγαίνουν με βάση υπολογισμούς που κάνουν κεντρικά ηλεκτρονικά συστήματα του ΙΚΑ. Το κράτος σε ετήσια βάση καταβάλει για το ΕΚΑΣ, δηλαδή είναι εκείνο το ποσό το οποίο διαθέτει ο κρατικός προϋπολογισμός για να ενισχύσει τις χαμηλές συντάξεις, 795 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό το ποσό δεν άλλαξε. Ούτε άλλαξαν τα εισοδηματικά κριτήρια, είναι τα ίδια που ίσχυαν και το 2011 και το 2012 και τα ίδια θα είναι και το 2013. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Εάν είναι περίπτωση λάθους, βεβαίως αναλαμβάνω προσωπικά εγώ να το δω. Εάν είναι όμως περίπτωση που τα εισοδήματά σας δεν ανταποκρίνονται, τότε κυρία Τσακυράκη πρέπει να είναι κάποιο λάθος. Πρέπει να πρόκειται για λάθος από τη στιγμή που δεν άλλαξε τίποτα στο εισόδημά σας, το οποίο μπορούμε να δούμε. Μάλιστα. Πώς. Το εκαθαριστικό, το εξτρέ, το εξτρέ. Άμα θέλετε... Τα έχετε μαζί, θα του τα δώσετε του κυρίου Υπουργού πριν φύγει. Ελάτε. Καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ. Ονομάζομαι Βαζούρας Κωνσταντίνος. Βαζέως. Βαζούρας. Ο Κωνσταντίνος είναι παραολυμπιονίκης. Παραολυμπιονίκης στο τένις. Όχι, απλώς είμαι ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα. Εντάξει. Εγώ επειδή ξέρω την αθλητική προϊστορία, τι λέω. Εγώ δεν θα σας άκουσα τόση ώρα ότι θα φτιάξετε το σύστημα, ότι θα έρθει η ανάπτυξη. Μήπως το 14 θα πάψω να είμαι ανάπηρος. Μπορείτε να μου το πείτε αυτό? Ένα ερώτημα. Γιατί με φωνάζετε σε μια επιτροπή για να έρθω μετά από 24 χρόνια εργατικού ατυχήματος, με έχει καθυλώσει, λείπει το δεξί μου πόδι, έχω μείνει στην καρέκλα και να πάω από μια επιτροπή να κάνουν τι? Μήπως είμαι μαϊμού ανάπηρος? Γιατί τους μαϊμούδες αναπήρους δεν τους βάπτισα εγώ. Τους βαπτίσατε εσείς με τις πολιτικές σας και με τους γιατρούς που βάζατε. Δεν βγήκα εγώ σε καμιά επιτροπή να βγάλω κανέναν ανάπηρο. Εγώ ήρθα απλώς εδώ να σας πω ότι και στις 22-14 του μηνός, συγγνώμη, πέρασα. Ο γιατρός δεν είχε έρθει. Με αποτέλεσμα κατέβηκα στο Υπουργείο σας, μίλησα με την κυρία Μπάρτσου, τέλος πάντων, Γιώτα, μου είπε ότι θα ξαναπεράσετε στις 22 του μηνός. Εγώ απλώς ήρθα εδώ να σας μεταφέρω και από τη Λάρισα ότι δεν πρόκειται να περάσω από την Επιτροπή. Κόφτε μου ό,τι να μου κόψετε. Την αναπηρία μου δεν την πουλάω. Τη σέβομαι και θέλω να με σεβαστεί και το κράτος σε μένα. Δεν θέλω από εσάς, θέλω, επειδή δεν μπορώ να χαρίσω την αναπηρία μου, σας συντανίζω για ένα 24ωρο. Και να έρθουμε αύριο και να μου πείτε ποιες είναι οι ανάγκες που σας χρειάστηκε και να μου δώσετε αυτά. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Έχω να σας δείξω εδώ και εγώ και η σύζυγός μου είμαστε στο καρότσι. Και εγώ και η γυναίκα μου. Τα μόνο μας εισοδήματα είναι η σύνταξη και το... Να σας πω, συγγνώμη, αν σας κουράσω, μπορείτε κύριε Χατζηνικολάου, είναι 600 τόσο η σύνταξή μου, κόβοντας το ΕΚΑΣ.
θα πάρω 400. Σας δίνω όλου του χρόνου τη σύνταξή μου, δώστε μου ένα μηνιάτικό σας. Μπράβο. Ένα μηνιάτικο. Το βλέπετε. Αυτό, απαντήστε μου, εάν εγώ πρέπει να κατέβω στις 22 του Γενάρη, να πάω σε έναν γιατρό για να μου πιστοποιήσει αν είμαι λίγο ανάπηρος, πολύ ανάπηρος, αν το κράτος δεν με δέχεται, δεν βγαίνει και να μόνος μου. Εργατικό ατύχημα έπαθα. Εάν νομίζω ότι έχω και νοητική στέρηση, ευχαριστώ να περάσω και από αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω, κύριε Βαζούρα, στο κομμάτι που μου αναλογεί ως υπουργό εργασίας, είναι ότι πράγματι, για πολλά χρόνια στην πατρίδα μας, άνθρωποι με παραπληγία, με αναπηρία, αλλά και με βαριές ασθένειες, όχι παραπληγικού περιεχομένου, αντιμετώπισαν αυτή την πλευρά του κράτους, η οποία πραγματικά ήταν πέρα ως πέρα άδικη. Δηλαδή, την ανάγκη να ξαπερνούν, να περνάνε και να ξαναπερνάνε από τα ΚΕΠΑ. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα, κύριε Βαζούρα, το λύσαμε. Πριν 1,5 μήνα υπεγράφει για πρώτη φορά υπουργική απόφαση στη χώρα, η οποία καθόρισε τα πρώτα 43 πλέον, τις πρώτες 43 περιπτώσεις ασθενειών που δεν χρειάζεται να ξαναπεράσουν από τα ΚΕΠΑ. Μία από τις 43 είναι και η δική σας. Εγώ δέχομαι την κριτική για το παρελθόν, μοιραία. Υπουργός είμαι, θα πάρω στην πλάτη μου και όλο το παρελθόν της χώρας. Αλλά να αναγνωρίσετε κι εσείς ότι αυτό τουλάχιστον το πρόβλημα, που δεν είναι μόνο η δική σας περίπτωση, αφορά άλλες 43 ασθένειες, οι οποίες λύνεται το πρόβλημα και από ό,τι έμαθα είναι περίπου 30.000, δεν θα ξαναχρειαστεί να περάσουν από τα ΚΕΠΑ. Το λύσαμε αυτό το πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω ότι είναι ευρέως γνωστό. Τότε γιατί τον με εχτές, εχτές με πήραν τηλέφωνο, προχτές με πήραν την Παρασκευή από τα ΚΕΠΑ, από τα ΚΕΤ. Θα σας πω γιατί. Και με είπαν ότι θα περάσει. Θα σας πω γιατί, κύριε Βαζούρα, συγγνώμη. Τι συμβαίνει. Αυτή η απόφαση με τις 43 μόνιμες ασθένειες πρέπει να γίνει μόνο μία τελευταία φορά πέρασμα από τα ΚΕΠΑ. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορεί να την κάνει διοικητική πράξη. Μάλιστα. Δεν μπορεί υπάλληλος να το υπογράψει. Πρέπει να το υπογράψει γιατρός. Δυστυχώς θα μπείτε για μία τελευταία φορά στην ταλαιπωρία εφόρου ζωής. Δεν θα ξαναμπείτε ποτέ. Συγγνώμη, Υπουργέ μου. Δεν θα γίνω εγώ. Δεν θα πάω. Δεν θα συμμετέχω. Κάθε μου, κόφτε μου τέτα. Δεν θέλω. Όχι. Με προσβάλλετε. Δηλαδή, εγώ είπα τίποτα. Αν κάνετε σωστά τη δουλειά σας, σας ακούω. Εσείς γιατί δεν δέχεστε ότι με βλέπετε. Έχετε. Μπορείτε να πάρετε το εργατικό μου ατύχημα που το έχει το ταμείο. Δεν έγινα μόνος μου. Δεν πήρα καμία σύνταξη μόνος μου. Δεν ζήτησα κάτι. Όπω το κόβετε σε όλους, κόψετε και σε μένα. Θα κόψετε το ΕΚΑΣ, πάλι θα παραπονεθώ. Αλλά όχι να έρθω να πιστοποιήσω την αναπηρία μου. Προς Θεού, τη σέβομαι. Και εκφράζω πάντα τον εαυτό μου και κανέναν άλλο κινητικά αναπηρία. Πόσα χρόνια, κύριε Βαζούρα, το πηγαίνατε στα ΚΕΠΑ? Πόσα χρόνια, από κάθε χρόνο και κάθε κυβέρνηση τέτοια πράγματα. Μα τώρα τέλειωσε. Δεν το τελείωσε. Του χρόνου δεν ξέρω αν θα είσαι εσείς κυβέρνηση. Πάλι τα ίδια θα έχουμε. Όχι, κύριε Βαζούρα, αδικείτε τώρα και τον εαυτό σας. Συγγνώμη. Γιατί δεν στέλνετε το ΚΕΠΑ να πάει να τον επισκεφτεί τον άνθρωπο? Είναι η τελευταία φορά που μπαίνει σε ταλαιπωρία. Λύσαμε ένα πρόβλημα για 30.000 συμπολίτες μας που ταλαιπωρούντουσαν για δεκαετίες, για χρόνια, και έχετε δίκιο. Όμως το λύσαμε. Κύριε Βαζούρα, αυτό δεν μπορείτε να το αρνηθείτε. 43 μόνιμες ασθένειες λύθηκαν για πάντα. Δηλαδή, μου λέτε τώρα ότι θα ξαναπεράσω, γιατί δεν μπορεί ένας υπάλληλος, άμα δεν μπορεί να είσαι υπάλληλος, δεν μπορεί και εγώ σαν ανάπηρος να δεχτώ ότι, ξέρετε κάτι, είμαι λιγότερο ανάπηρος, αλλά αύριο το κράτος δεν θα με θεωρήσει ανάπηρο. Συγγνώμη, το κράτος είναι ανάπηρο. Εγώ είμαι μια χαρά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, συγγνώμη. Αλλά απευθύνεσαι σε ένα άτομο που τουλάχιστον λέω ότι έχω λίγο μυαλό. Με θίγεται και με προσβάλλετε. Θίγεται την αναπηρία μου. Δεν δέχτηκα εγώ στην εργασία μου να μείνω ανάπηρος. Εσείς με κάτε. Δεν ξέρω, συγγνώμη. Κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Χατζηνικολάου, πάνω σε αυτό το θέμα είχα πολύ σοβαρή καταγγελία. Αν είναι πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Καλησπέρα σας, κύριε Βρούτση. Λέτε ότι λύσατε αυτό το βουτσινά αυγή. Είμαι υπεύθυνη πωλήσεων σε μια εισαγωγική εταιρεία. Έχω την τύχη να δουλεύω ακόμα. Έχω την τύχη να είμαι σε μια εταιρεία που, παρόλο που έχει βάλει συνέτερο το κράτος με όλα τα κακό κείμενα του κράτους, παρόλο που είναι σε ένα πολύ εχθρικό περιβάλλον, δεν έχει χρησιμοποιήσει την κρίση για να μας κόψει μισθού και να διώξει υπαλλήλους κτλ.
Όταν ερχόμουν εδώ, ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Έφτιαχνα στο μυαλό μου διάφορα σενάρια. Σας πω εκείνο, σας πω το άλλο, το παράλληλο. Συγκέντρωνα ερωτήσεις από φίλους, συγγενείς κτλ. Φτάνοντας εδώ, λοιπόν, διαπιστώνω ότι η απάντηση είναι προκάτ. Ό,τι και να σας ρωτήσω, το έχετε ένα φορμάτ όλο μαζί. Θα μου πείτε τη συγκεκριμένη απάντηση, εσείς θα φύγετε ικανοποιημένος και εγώ θα είμαι ακόμα φουντωμένη. Δεν σκοπεύω λοιπόν να μπω στη διαδικασία. Πάω να σας ρωτήσω δύο πραγματάκια. Όσον αφορά τις συντάξεις, καταρχήν θαυμάζω τον κύριο. Εγώ δεν θα είχα το κουράγιο καν να το αντιμετωπίζω έτσι. Ο αδερφός μου είναι αμαία, ο οποίος έπαιρνε το επίδομα της πρόνοιας τα τελευταία 40 χρόνια. 30, 25. Τα τελευταίο καιρό του ζήτησα να περάσει από τα ΚΕΠΑ για να πιστοποιήσει την αναπηρία του. Πήγε λοιπόν στο ΚΕΠΑ, όπου του ζήτησαν κάποιες περαιτέρω εξετάσεις, προκλητά δυναμικά γιατί είναι κοφός, όπου μέχρι να τις προσκομίσει η μητέρα μου τις εξετάσεις αυτές, είχε βγει και η απόφαση ότι δεν έχει αναπηρία πάνω από 50%, άρα δεν είναι δικαιούχος του προνοιακού επιδόματος. Αυτό από τον περασμένο Νοέμβριο. Κάνοντας την ένσταση η μητέρα μου λοιπόν, και εφόσον δικαιώθηκε ο αδερφός μου, γιατί έχει πάρει ποσοστό αναπηρίας 85%, άρα είναι δικαιούχος του επιδόματος, και εδώ βάζω το δόλο από μεριάς του κράτους, με επίγνωση αυτών που σας λέω αυτή τη στιγμή, τη λέξη δόλος, ξέρω και τις συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν σε αυτή τη λέξη. Ο αδερφός μου λοιπόν πιστοποιήθηκε με 85% αναπηρία, 100% κοφός, με συνοδό νόσημα. Και σήμερα που πήγε για να εισπράξει τα χρήματα ή για να βεβαιωθεί ότι θα πάρει τα χρήματα, του είπαν ότι τα αναδρομικά δεν θα τα πάρει, αλλά θα πάρει από το Σεπτέμβριο μέχρι όταν πληρωθεί, διότι δεν ήταν ανάπηρο για το μεσοδιάστημα. Εγώ αυτό το θεωρώ απάτη από μεριάς του κράτους, απάτη και το θεωρώ ντροπή, ειδικά για τα άτομα με αναπηρία, διότι τα άτομα τα συγκεκριμένα χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και προστασίας. Δεν είμαι αμαία, είμαι αρτιμελής, παλεύω για τη ζωή μου και αυτά που ήθελα να σας πω είναι το εξής. Τελειώνω, κύριε Χατζηνικόλα, είμαι πολύ γρήγορη. Κοιτώντας τα μάτια έναν άνεργο από 45 ετών και άνω, μπορείτε να του πείτε κάτι για την καταδίκη που του έχετε κάνει εσείς σε αεργία για το υπόλοιπο της ζωής του? Όχι. Μπορείτε να πείτε κάτι σε μένα που στα 48 μου χρόνια καλούμαι να συντηρίζω μια τετραμελή οικογένεια με έναν μισθό και να λέω ευχαριστώ στον εργοδότη, γιατί τον ευχαριστώ, γιατί το παλεύει και αυτός μαζί με μένα? Δεν έχετε να μου πείτε κάτι, γιατί ό,τι και να μου πείτε θα είναι ψέμα από μεριά σας, γιατί βλέπω όλες σας τις απαντήσεις ότι έχουν μια συγκεκριμένη φόρμα. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή και να σηκωθείτε να φύγετε από εδώ. Και θέλω να πω ένα τελευταίο και σας αφήνω. Σήμερα κυδεύτηκε ένα κοριτσάκι 13 ετών από αναθυμιάσεις από μαγκάλι. Σας θεωρώ ηθικό αυτουργό εσάς και όλους τους συνυπεύθυνους όταν υπογράφετε αυτές τις αποφάσεις με την Τρόικα, με μια άνεργη μάνα 3 μήνες χωρίς ρεύμα και έβαλε μαγκάλι να ζεστάνει το παιδί της. Κυδεύτηκε το παιδί σήμερα, είστε ηθικός αυτουργός. Και θέλω να ρωτήσω αν κοιμάστε τα βράδια. Εγώ στη θέση σας δεν θα κοιμόμουν, θα είχα εφιάλτες από τις τύψεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι εσάς, τον κύριο Χατζηνικολάου που μου έδωσε το βήμα. Εσάς προσωπικά δεν σας δέχομαι ούτε σαν υπουργό, ούτε σαν υπουργό μου. Θεωρείτε ότι νομιμοποιείστε με την πολιτική την οποία κάνετε? Έχετε λαϊκή εντολή για αυτό που κάνετε? Είναι ντροπή σας και εσάς και της κυβέρνησης και όλων όσων συνυπογράφουν αυτά της Τρόικας. Ντροπή και έσχος. Δεν θέλω απάντηση από μεριά σας. Ντροπή και έσχος και δόλος από μεριά σας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, συγγνώμη λίγο, με ειδικές ανάγκες και όχι και με αναπηρία και με ειδικές ανάγκες, τα οποία έχουν μεγαλύτερο φιλότιμο και περηφάνεια από εσάς που στέκεστε εκεί που το γκατζετάκι σας κοστίζει περισσότερο από το μηνιάτικο της κυρίας. Προσπαθεί να ζήσει η οικογένεια. Ντροπή και έσχος σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηνικόλα. Θα το σχολούμε. Τα βράδια δεν πρέπει να κοιμάστε. Κυρία μου, φτάνει όμως τώρα. Ελάτε. Κύριε Βρούτση, καλησπέρα. Λέγομαι Δόρης Ασπύρος, είμαι επαγγελματίας. Ακούω διάφορα για τους ελεύθερους επαγγελματίες εδώ. Φανταστείτε, 380.000 οφειλέτες υπάρχουν στον ΟΑΕΑ αυτή τη στιγμή. Και μας απειλούν, όπως και εγώ είμαι οφειλέτης. Η διαφορά είναι ότι ούτε εισφορο αποφεύγω, ούτε εισφορο διαφεύγω. Έχω μία επιχείρηση ανθοπολίου επί 20 συναπτά έτη και το τελευταίο 1,5 χρόνο δεν μπορώ να πληρώσω τις ασφαλιστικές μου εισφορές. Όχι γιατί δεν θέλω, είναι γιατί δεν μπορώ, δεν έχω. Κατά τα άλλα, ακούμε τη σύσταση του ΚΕΑΟ που λέτε εσείς, αναγκαστικές εισπράξεις, κατασχέσεις και πάει λέγοντας. Θέλω να μου δώσετε μία απάντηση σε δύο ερωτήσεις. Οι νόμοι με τους οποίους επιβάλλεται ή απειλείται επώδυνα μέτρα
για την ίσπραξη των οφειλών συμβαδίζουν με τις ευρωπαϊκές συνθήκες και το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο. Και η δεύτερη μου ερώτηση είναι όσον αφορά το κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών εισφορών, το λεγόμενο ΚΕΑΟ. Θα ήθελα να μου δώσετε μία εξήγηση, γιατί έχω το ΦΕΚ στην... Είναι το ΦΕΚ. Κρατάω εγώ το μικρόφωνο. Είναι το ΦΕΚ, αριθμός φύλου 167, άρθρο 101, παράγραφος δέλτα, το οποίο λέει το εξής. Μετά τη διαβίβαση στο ΚΕΑΟ των ληξιπροθέσμων οφειλών, κάθε είδους διοικητική ή δικαστική αμφισβήτηση που ασκείται ενώπιον των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών ή δικαστηρίων, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ξέρετε, κύριε Βρούτση, πώς το καταλαβαίνω εγώ. Εγώ το καταλαβαίνω ότι θέλω να πάω στα δικαστήρια και δεν μπορώ να πάω. Δηλαδή, στην ουσία, καταργείται η δικαστική εξουσία στην πράξη, η τρίτη εξουσία που διέπει το Σύνταγμά μας, και από ό,τι εγώ το καταλαβαίνω σαν πολίτης απλώς, αυτό είναι ομή παραβίαση του Συντάγματος. Θέλω να μου δώσετε μία απάντηση σε αυτό το πράγμα. Εγώ έχω αμέριστη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν ξέρω για εσάς, διότι αυτή τη στιγμή το βγάζετε απ' έξω. Και πιστεύω ότι οι Έλληνες δικαστές, που μπορεί να μας ακούν και τώρα, αξιότιμοι πάντα, οποιαδήποτε υπόθεση οφειλέτη θα υπάρξει όσον αφορά το θέμα του ΚΕΑΟ, θα το εκδικάσουν πολύ σωστά και πολύ τιμή. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, πάνω σε αυτό, μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, είναι για το ίδιο θέμα και εσείς για το ίδιο. Καλησπέρα, λέγομαι Στράτος Παπαδημητρίου, είμαι πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Κεντρικής και Βόρειας Χαλκιδικής. Εκπροσωπώ 23 συλλόγους. Ήρθα εδώ, έκανα 600 χιλιόμετρα όπως και ο κύριος από την άλλη πλευρά. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το ελληνικό σύνταγμα όσον αφορά την υγεία, γιατί εμείς σαν ασφαλισμένοι στον ΑΕ δεν μπορούμε, έχουμε φτάσει να μην μπορούμε να πληρώσουμε την ασφάλειά μας, είπαμε 380.000 που ακούσαμε πιο πριν. Είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και αυτή τη στιγμή διωκόμαστε ποινικά. Ποινικοποιείται την αυτασφάλιση. Ποινικοποιείται αυτά που πρέπει το κράτος να τα παρέχει αμέριστα. Δεν ξέρω σε ποιο σύστημα εντάσσεται το ασφαλιστικό μας φορέα, δηλαδή αν είναι συντηρητικό ή αν είναι, όπως είπαμε, σκανδιναβικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση και το κράτος οδηγεί το ασφαλιστικό σύστημα στο αμερικάνικο σύστημα. Ειδικοποιεί τα πάντα, εξαφανίζει μας εξαφανίζει και βλέπουμε ότι του χρόνου, του 2014, γιατί ήμουν και στην ετησία έκθεση του ελληνικού εμπορίου πριν λίγες ώρες, δεν θα υπάρχει κανείς μας. Έτσι. Δεν θα μείνει κανένας. Δεν θα μπορούμε πλέον όχι να πληρώσουμε τις εισφορές μας, δεν θα μπορούμε να φάμε πλέον. Αυτό θέλω να πω. Μάλιστα. Ελάτε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Χάρης Λαμπρόπουλος. Είναι για το ίδιο θέμα, οπότε θα απαντήσει και στους τρεις κυρίους. Είμαι εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ήθελα να βάλω το θέμα σε μια ευρύτερη βάση που αφορά όχι μόνο τον ΟΑΕ, αλλά και γενικά όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες χυμάζονται τα τελευταία χρόνια από την δραματική πενταετή ύφεση που ζούμε κατά σειρά, με συρρήκνωση του ΑΕΠ κατά 20% και με μεγάλα προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση σε ρευστότητα τραπεζική κλπ. Θέλω να πω για να καταγραφεί ότι το ΕΒΑ είχε καταθέσει πρόταση στο Υπουργείο και στον κύριο Υπουργό, την οποία συνυπέγραψε και η ΕΣΕ και η ΓΕΣΕΒΕ πριν ένα χρόνο για τη ρύθμιση των συσσωρευμένων ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν την περίοδο της κρίσεως. Πράγματι, ο κύριος Υπουργός είχε θετική
θετικά ανταποκριθεί σε αυτό και ανακαλύψαμε ξαφνικά ως διαμαγείας ότι ενώ είχε καταλήξει όλο το περίγραμμα το πώς περίπου θα βρισκόταν μία βιώσιμη λύση, ότι ένα κλιμάκιο της Τρόικας το απέρριψε και ψηφίστηκε κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα που ακούστηκαν και από τους προλαλήσαντες. Εμείς λοιπόν, στα πλαίσια της αναπτυξιακής λογικής και βλέποντας ότι για πρώτη φορά θα υπάρχει και ένα πρωτογενές πλεώνασμα στη χώρα, προκαλούμε και παρακαλούμε τον κύριο Υπουργό και επαναφέρουμε την πρότασή μας αυτούσια για να μπορέσει να δοθεί ένα αναπτυξιακό κίνητρο, πρέπει να το δούμε αναπτυξιακά, κύριε Υπουργέ, στις επιχειρήσεις, να μπορέσουν να καλύψουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές φορές, να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που ακούσατε και από τους προλαλήσαντες τους του ΟΑΕ, για να μπορέσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ορευτικά μετά από ένα χρόνο περίοδο χάριτος που να καλύπτουν μόνο τις πραγματικές φορές. Από εκεί και πέρα, όποιος παρανομεί, πάρτε το κεφάλι. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ. Ναι, βλέπετε, κύριε Χατζηνικολάου, μπαίνει ένα κρίσιμο ζήτημα για το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών, κυρίως των επαγγελματιών που έχουν ασφαλιστικό φορέα των ΟΑΕ. Είναι ευρύτερο το ζήτημα. Το ζήτημα της ρύθμισης πρέπει να ξέρετε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο μου έχει τεθεί και στη Βουλή και επανελειμμένος πέρα από το Ταμείο του ΟΑΕ. Πρέπει να σας πω, κύριε Λαμπρόπουλε, κύριε Παπαδημητρίου και κύριε Δόριζα, ότι το ζήτημα το συγκεκριμένο είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό της Ελλάδας. Να δούμε την αλήθεια κατάματα. Ποια είναι η αλήθεια? Τα θέματα των ρυθμίσεων που κατά καιρούς είδαν το φως των νόμων, δηλαδή αυτά που ψηφίστηκαν διαχρονικά στο πέρασμα διαφόρων κυβερνήσεων, δεν αντιστοιχούσαν μόνο σε μία κυβέρνηση, αλλά από υπουργό σε υπουργό που πιθανόν υπουργός έφερνε και δύο ρυθμίσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με πολύ απλά λόγια η χώρα μας ήταν ένα περιβάλλον μόνο με ρυθμίσεις. Ποιο ήταν αυτό το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα των πολλών των απαρνωτών ρυθμίσεων ήταν οι υγιέστατες επιχειρήσεις να καταρρεύσουν. Γιατί υπήρχαν και οι συνεπείς επιχειρήσεις, οι οποίες απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία, στους ασφαλιστικούς φορείς, κατέβαλαν κανονικά τις φορές τους, και κάποιες άλλες, οι οποίες αξιοποιώντας την κάθε φορά καλή πρόθεση μιας κυβέρνησης ενός υπουργού, έπαιναν σε διαδικασίες επαναληπτικών ρυθμίσεων και το αποτέλεσμα δυστυχώς ήταν καταστροφικό για το σύνολο της οικονομίας. Απ' τη μία πλευρά, οι ασυνεπείς επιχειρηματίες, προσδοκώντας μία ρύθμιση, ακολουθούσαν τη γραμμή «δεν πληρώνω», με αποτέλεσμα να καταραίει ένα κομμάτι, να μην έχουμε έσοδα, και από την άλλη πλευρά η επίπτωση ήταν και στις υγιείς επιχειρήσεις, τις οποίες συμπαρέσυραν. Αυτό λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλε, μπορώ να σας πω, είναι ότι αυτή τη στιγμή εδώ που βρισκόμαστε, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν υπάρχει προοπτική να αλλάξει. Είμαστε σε μία ρύθμιση 48 δόσεων και μία πάγια λύση 12 μηνιαίων καταβολών σε περίπτωση που χάσει τη ρύθμιση. Την ονομαζόμενη πάγια και την τελευταία ευκαιρία. Αυτό το πλαίσιο δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω τον προβληματισμό σας, καταλαβαίνω την αγωνία σας, όμως αυτή η γραμμή που ακολουθούμε αυτή τη στιγμή είναι μια γραμμή η οποία δεν βλέπω να αλλάζει. Θέλω να κρατήσω όμως, κύριε Λαμπρόπουλε, γιατί το ξέρω ότι το ξέρετε και εσείς, είστε εκλεκτό μέλος του βιομηχανικού επιμελητηρίου της χώρας, ότι θα το πω και πάλι, γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι σε ετήσια βάση αυτός ο κρατικός προϋπολογισμός, το Ταμείο του Υπουργείου Εργασίας, πρέπει να βρει 28,6 δισεκατομμύρια ευρώ για να πληρώσει τις συντάξεις των συνταξιούχων του ΕΒΑ, των συνταξιούχων του ΑΕ. Είναι εύκολο να παραχωρήσω, να προσχωρήσω σήμερα σε μια άποψη ΕΛΑΤ, να μην πληρώσει κανένας. Ποιος θα πληρώσει τις συντάξεις? Παρακαλώ, παρακαλώ όχι έτσι, παρακαλώ θερμά. Αν θέλετε να διαλύσουμε την εκπομπή, να τη διαλύσουμε. Αλλά αυτό είναι μια απόφαση ότι δεν θα ξανάρθει κανείς να κουβεντιάσει μαζί μας. Δεν γίνεται έτσι. Φωνάζοντας 10 μαζί, παρακαλώ έχετε το μικρόφωνο. Δεν δόθηκε απάντηση. Δεν δόθηκε απάντηση. Ναι. Σύμφωνα. Πείτε ότι δεν δόθηκε απάντηση. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς να προσθέσω ότι τα επιμελητήρια, και αυτή είναι και μια επίσημη πρόταση που σας μεταφέρω από τον πρόεδρό μας, τον κύριο Μίχαλο, και ως πρόεδρου της Κεντρικής Ενώσεως Επιμελητηρίων Ελλάδος, τα επιμελητήρια όλα
συντάσσονται δίπλα σας για να μπορέσει να δοθεί μία λύση για αυτούς, όχι που είναι μπαταχτσίδες από επάγγελμα, για αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω κρίσεως. Δηλαδή, αν μπορεί να βρεθεί μία λύση σε αυτό, εγώ σας παρακαλώ πάρα πολύ και να συνταχθούμε δίπλα σας, να πούμε και ένα όχι στην Τρόικα. Απλά, κύριε Λαμπρόπουλε, μόνο... Νομίζω ότι σας απάντησε ήδη πάντως ότι δεν θα γίνει αυτό. Ελάτε. Καλησπέρα, Υπουργέ. Λέγομαι Σερέτης Τέλειος, είμαι τοπογράφος μηχανικός και από ό,τι βλέπω είμαι ο μόνος μηχανικός που είμαι στο πάνελ. Λοιπόν, ο δεύτερος. Μηχανικός. Και από εκεί. Και από εκεί. Μηχανικός, ένα επάγγελμα το οποίο έχει χτυπηθεί ιδιαίτερα από την κρίση, ήδη από το 2009. Περιττό να πω ότι η οικοδομική δραστηριότητα έχει ξεπατωθεί, δεν υπάρχει, δεν κινείται τίποτα. Με τους φόρους αυτούς που μπαίνουν, τα χαράτσια και όλα τα υπόλοιπα, έχει καταστεί το όνειρο, το κεραμίδι σε φιάλτη. Εντάξει. Δεν θα επεκταθώ παραπέρα, θα σταθώ στις ασφαλιστικές εισφορές. Λοιπόν, με το νόμο 3986 του 2011, τον λεγόμενο εφαρμοστικό του μεσοπρόθεσμου, η επίπτωση που είχε αυτός ο νόμος στις ασφαλιστικές μας εισφορές δεν λέγεται. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω προσωπική μου περίπτωση. Από 1918, εξαμηνιαίες εισφορές, στα 2538. Ποσοστιαία αύξηση 32,33%. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει, ποιος ρυθμός ανάπτυξης είναι αυτός που έχετε προεξοφλήσει και μας βάζετε τέτοιες εισφορές. Πέραν αυτού, έχουμε και μία αναβάθμιση ανά τριετία των ασφαλιστικών κλιμάκων. Αποτέλεσμα, σε τρεις τριετίες θα καλούμαστε να πληρώνουμε 650 ευρώ μηνιαίως. Πιθανολογώ τότε ένας βασικός μισθός θα είναι στα 200 και εμείς θα είμαστε στα 650. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι συνάδελφοι, χιλιάδες, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κάποιον που να είναι ασφαλιστικά ενήμερος μέχρι και σήμερα, χιλιάδες συνάδελφοι να χρωστάνε στο ΤΣΜΕΔΕ ασφαλιστικές εισφορές. Να μην πω δε για τους νέους, οι οποίοι έχοντας και μικρότερο πελατολόγιο, έχουν λιγότερες πιθανότητες απασχόλησης ή αποφεύγουν να μπουν να γραφτούν στο ΤΕΕ. Σημειώνω εδώ ότι έχουμε ένα ιδιότυπο εμείς. Το ΤΕΕ, το ΤΣΜΕΔΕ ασφαλίζει την ιδιότητα και όχι το επάγγελμα. Εγώ δηλαδή, για να κλείσω βιβλία, συνεχίζω για την εφορία, μπορεί να μην υπάρχω ως επαγγελματίας, το ΤΣΜΕΔΕ όμως συνεχίζει να με χρεώνει. Καταλάβατε. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι νεαροί συνάδελφοι ή όσοι έχουν τη δυνατότητα φεύγουν πλέον στο εξωτερικό. Πρέπει να ολοκληρώσετε. Τις προτάσεις, το ψητώ τώρα. Κύριε Σερέτη, το ξέρω το θέμα. Για να διευκολύνω τη συζήτηση. Να σας διευκολύνω εγώ, αν θέλετε λίγο, να σας πω 5 πράγματα. 5 προτάσεις. Λοιπόν, σταματήστε αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές. Αν όχι, να τις επιστρέψουμε στα επίπεδα προ του 2011, να τις κατεβάσουμε και 32%. Ένα το κρατούμενο. Δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα μεταξύ εισφορών και παροχών, ειδικά με το νέο ΠΗ. Πληρώνουμε ίσως και περισσότερα από κάποιους άλλους ασφαλισμένους για να απολαμβάνουμε ακριβώς τα ίδια. Κανένα πρόβλημα, αλλά να ισχύουν αμφίρροπα αυτά. Τρίτον, αποσυνδέστε την ιδιότητα του μηχανικού από το επάγγελμα του μηχανικού. Πάμε στην πολεοδομία και αν δεν έχουμε για ένα φάκελο να καταθέσουμε ή οτιδήποτε. Αν δεν έχουμε ασφαλιστική ενημερότητα, δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά. Και αν δεν κάνουμε τη δουλειά, δεν παίρνουμε λεφτά. Και αν δεν πάρουμε λεφτά, δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ΤΣΜΕΔΕ για να έχουμε ασφαλιστική ενημερότητα. Επίσης, δυνατότητα επιλογής, Υπουργέ, τουλάχιστον του κλάδου υγείας. Μπορεί σύνταξη να μην πάρει την όποια σύνταξη, να πάρει την εγγυημένη, αλλά τουλάχιστον μιλάτε κάτι πολύ που θα ώρα του... και περιμένουν και άλλοι. Ωραία. Και πρέπει να κλείσουμε. Και παρακαλώ. Το τελευταίο μόνο για τον ΟΑΕΔ. Πληρώνουμε κάποια εισφορά, στην οποία εμείς ως αλληλεγγύη ναι να την πληρώσουμε, πλην όμως οι μηχανικοί δεν
μπορούν να ενταχθούν σε αυτό, γιατί θεωρούνται αενάως ενεργοί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Δώστε το μικρόφωνο δίπλα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό. Πριν περίπου κάποιες μέρες συναντήθηκα με πρόεδρους των επιστημονικών κλάδων του Ταμείου. Μηχανικών, παραδείγματος χάρη. Αυτό που μπορώ να σας ανακοινώσω είναι κάτι που ήδη υπόθηκε, ότι προτιθέμεθα το επόμενο διάστημα να καταθέσουμε διάταξη νόμου βάσει της οποίας να μπορούν οι μηχανικοί, δηλαδή όσοι βρίσκονται στο Ταμείο, να έχουν επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας. Κάτι αντίστοιχο που ισχύει και με τον ΟΑΕ. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη μέσα από την οποία μπορείτε να επιλέξετε και δύο κατηγορίες παρακάτω ασφαλιστική κλάση, έτσι ώστε να μειωθεί αυτή που πράγματι έχετε δίκιο, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Ελάτε. Ονομάζομαι Πρελορέτζος Θεόδωρος και θα ήθελα να σας μιλήσω για το συνταξιοδοτικό περισσότερο. Πριν από τις εκλογές τις τελευταίες, σε διάφορες συναντήσεις λέγατε ότι οι συντάξεις δεν θα έπρεπε να μειωθούν. Ανήκω σε μια κατηγορία ανθρώπων όπου δούλεψα με 35 χρόνια, δύο ταμεία, ΙΚΑ και ΤΕΑΙΕΚ, δεν είχα άλλα ταμεία, και μέσα σε, από το 2009 μέχρι σήμερα, η σύνταξή μου σχεδόν είναι η μισή. Βλέποντας ότι έχετε κάνει τόσες προσπάθειες να λύσετε το ασφαλιστικό, πιστεύω, και θέλω να μου πείτε, πότε αυτή η αδικία θα διορθωθεί σε όλους εμάς που πληρώσαμε 35 χρόνια και στηρίξαμε να πάρει ο παππούς σας τη σύνταξη, ο παππούς μου, έτσι, που είμαστε νέοι τώρα από το 65. Το μικρόφωνο είναι για το στόμα. Ναι. Περιμένω λοιπόν να μου πείτε πότε πιστεύετε ότι θα διορθωθεί αυτή η αδικία. Διότι εάν δεν διορθωθεί, τότε για ποιο λόγο, καλέ μου Υπουργέ, θα πρέπει οι άνθρωποι να μην διαφεύγουν την εργασία και την εισφορά στο ΙΚΑ όταν δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα μετά από κάποια χρόνια. Αυτό που είπε, που ήρθαν τα μηνύματα στον κύριο Χατζηνικολάου. Σήμερα το μήνυμα που περνάτε είναι ότι είσαστε κορόιδα. Ό,τι και να πληρώνετε, δεν υπάρχει ελπίδα. Θα χαθούν τα λεφτά σας. Αυτό περνάτε στη νέα γενιά. Αυτό περνάτε στη νέα γενιά, Υπουργέ μου. Και κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω για μια άλλη κατηγορία ασφαλισμένων. Είναι οι Έλληνες της Ρωσίας που ήρθανε από τις χώρες τις παλινοστούντες τα τελευταία χρόνια. Τους οποίους τους κόψατε τη σύνταξη, πέραν 250-300 ευρώ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι είναι πάνω από 65 και 70 χρονών. Εγώ ήθελα να ήξερα και μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί αυτό το θέμα το είχα πει και σε μια άλλη συζήτηση, δεν μ' άφησε ο κύριος Χατζηνικολάου, διότι δεν ήταν θέμα της τότε συζήτησης. Μου έκανε εντύπωση ότι ούτε τα αριστερά κόμματα δεν είχαν την ευαισθησία να απαντήσουν και να πούνε «Για σταθείτε βρε παιδιά». Εδώ μιλάμε για μια γενοκτονία και έχουμε την ευαισθησία, τη γενοκτονία των Εβραίων και πολύ καλά κάνουμε, τη γενοκτονία των Αρμενίων και πολύ καλά κάνουμε. Για τη γενοκτονία των Ελλήνων, πότε θα μιλήσουμε? Διότι εδώ υπάρχουν κατηγορίες Ελλήνων που αυτή τη στιγμή δεινοπαθούν, Υπουργέ μου. Εσείς μπορεί να περνάτε καλά και η οικογένειά σας και η γυναίκα σας τώρα που σας ακούει και σας παρακολουθεί και σας καμαρώνει. Αλλά για πείτε της ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους κόψατε τελείως τη σύνταξη και από 2014 τους κόβετε και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Θέλω λοιπόν να μου απαντήσετε τι θα κάνετε σε αυτά τα δύο θέματα. Μάλιστα. Ποιος είναι ο στόχος σας? Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Νόμιζα ότι δώσατε το μικρόφωνο. Όχι, ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, κύριε Πρελορέτζο, παρακαλώ ησυχία. Παρακαλώ. Διαφωνώ μαζί σας. Σύνταξη υπάρχει σήμερα, αυτή που είναι. Συντάξεις θα υπάρχουν και οι προσπάθειες που κάνει η ελληνική κυβέρνηση με όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουμε για την εξυγίανση του ασφαλιστικού είναι να το θέσουμε σε στέρεες βάσεις, έτσι ώστε να μην υπάρξει στο μέλλον πρόβλημα.
Αυτό είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ως κυβέρνηση, για να στηρίξουμε το δημόσιο και καθολικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος. Το μήνυμα που εκπέμπουμε προς τη νέα γενιά του τόπου μας είναι ότι οι συντάξεις θα υπάρχουν στο μέλλον. Και αυτό λοιπόν είναι η μέρημνα που κάνουμε σήμερα με τις ενέργειές μας, με τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες και με όλα αυτά τα οποία αναπτύσσουμε το τελευταίο διάστημα. Συγγνώμη, ξέρω, Υπουργέ μου, ξέρω, κύριε δεν σας ρώτησα αν θα έχουμε συντάξεις του χρόνου. Αυτό μου... συγγνώμη, ίσως δεν ήμουν σαφής εγώ. Δεν σας ρώτησα αυτό το πράγμα. Εγώ σας ρώτησα ότι 35 χρόνια πλήρωνα συντάξεις την υψηλότατη κλίμακα και στο ΤΕΑΙΕΚ και στο ΙΚΑ. Και μετά, μόλις πήρα τη σύνταξη, μετά από λίγο άρχισε να μην... κόπηκαν τα δώρα. Μετά κόπηκε η σύνταξη. Πέρσι στο επικουρικό, το οποίο επικουρικό, το εσείς δεν έχετε δικαίωμα να μου το κόψετε, διότι είναι λεφτά δικά μου και του εργοδότη μου. Μου κόψατε το μισό επικουρικό. Για ποιο λόγο? Εάν δεν είχε λεφτά το ταμείο, τα φάγανε άλλοι. Πείτε μου ποιοι τα φάγανε, βρείτε ποιοι τα φάγανε. Ο ελληνικός λαός θέλει να τα φάει, να του πει ποιοι τα φάγανε. Να του πείτε. Ναι, να του πείτε ποιοι τα φάγανε. Δεν είναι να μου λέτε εμένα συνέχεια ότι ξέρετε, ναι, θα κάνουμε εκείνο, οι συντάξεις θα υπάρχουν. Και βέβαια θα υπάρχουν. Και πολλοί λένε ότι θα πάνε 360. Είναι σύνταξη αυτή? Το προεξοφλείτε ότι θα γίνουν 360 ευρώ. Έτσι λέει, εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ, Υπουργέ μου, εσάς πιστεύω. Ωραία. Όπως λύσατε το ασφαλιστικό, πιστεύω θα λύσετε και για τις συντάξεις. Ακούστε λοιπόν, κύριε Πρελορέτζο. Ακούστε λοιπόν, κύριε Πρελορέτζο, το ενδιαφέρον για το επικουρικό ταμείο. Ναι. Γιατί πρέπει, είπαμε, να λέμε και να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με όσο πιο αληθινό τρόπο γίνεται. Το επικουρικό ταμείο για το οποίο κάνουμε συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι μία περίπτωση αυτού που λέμε η παθογένεια του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πορίσματα επιθεωρητών που στέλνουν ανθρώπους στον εισαγγελέα. Για το επικουρικό ταμείο. Μετά την ενοποίηση επικουρικών κλάδων που ήταν ένα κατακαιρματισμένο σύστημα μέσα από το οποίο κανείς δεν ήξερε ποιος παίρνει σύνταξη, τι ασφαλιστικές εισφορές υποβάλλονται και τα παραστατικά υπήρχαν μέσα σε τσουβάλια, ερχόμαστε σήμερα και το εξορθολογίζουμε. Μία από τις διατάξεις που είναι σε αυτό το νομοσχέδιο που είναι στη Βουλή ακριβώς αυτό κάνει. Νοικοκυρεύει το επικουρικό σύστημα της χώρας μας και δημιουργεί πλέον βιωσιμότητα για το μέλλον. Δεν θα ξαναγεννηθούν ελλείμματα στο επικουρικό ταμείο. Δεν θα ξαναβάλει ο φορολογούμενος πολίτης την τσέπη στο χέρι για να πληρώνει επικουρικά ταμεία ασφαλισμένων ή εργαζομένων. Γιατί μέχρι τώρα αυτό γινόταν δυστυχώς. Γιατί όπως είπατε, δεν πρέπει να συνδέεται. Εσείς είναι εισφορά εργοδότη και εργαζομένου. Χάθηκαν πόροι. Γινόταν μια κακοδιοχείριση απίστευτου μεγέθους και αυτό σήμερα το νοικοκυρεύουμε και επιβάλλουμε πλέον όλο τον εργοδοτικό κόσμο της χώρας στη μισθοδοσία να βάζει και την επικουρική σύνταξη και το ΕΦΑΠΑΞ μέσα στην αναλυτική περιοδική δήλωση. Αυτή η απλή λύση, εάν είχε γίνει 10 χρόνια πριν, τα επικουρικά ταμεία θα εξοικονομούσαν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό το απλό, κύριε Πρελορέτζο, το οποίο το λύνουμε τώρα. Για το θέμα των ποντίων, δεν έχετε μικρόφωνο και δεν θα σας το δώσω. Γιατί είναι 3 παρά 4. Κύριε Υπουργέ, για τους ποντίους. Το θέμα των ανασφάλιστων των υπερήλικων, κύριε Χατζηνικόλα, είναι ένα μεγάλο θέμα. Εδώ υπάρχει πραγματικά ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή το εξετάζουμε. Πρέπει να σας πω όμως, γιατί είναι ένα ευρύτερο θέμα, ότι ήταν ένα από τα θέματα και αυτά, από τα οποία φαινόταν το πόσο απλόχερα η χώρα μας μοίραζε συντάξεις. Διότι μοίρασε συντάξεις άκρητα, χωρίς να αξιολογήσει εισοδηματικά κριτήρια, σε ποιον τα έδινε, γιατί τα έδινε, για πολλά πολλά χρόνια. Δηλαδή μοιράζαμε μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσα από το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας μας, κάτω από τον τίτλο του ανασφάλιστου υπερήλικα, χρήματα τα οποία ποτέ δεν έγινε αξιολόγηση ποιος τα παίρνει και γιατί τα παίρνει. Πράγματι, μέσα από αυτή την προσαρμογή του τομέα του συγκεκριμένου υπήρξαν και αδικίες. Αυτές οι αδικίες αυτή τη στιγμή τις εξετάζουμε και πολύ σύντομα θα υπάρχουν ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Τελευταία ερώτηση. Τελευταία. Λοιπόν, δεν μιλήσαμε για τον ΟΑΕ. ΟΕΚ. Ναι. Έχετε δίκιο. Άλλη μία. Λοιπόν, είμαι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Εύβοιας. Έχουμε μιλήσει και στο Υπουργείο.
Είναι ο νομός που είναι πρωταθλητής στην Εύβοια, με την Ελστάτ έχει 40% ανεργία. Στην ανεργία. Πρωταθλητής. Ναι. Πρωταθλητής νομός. Αρνητικός. Ναι. 40% επίσημη είναι η ανεργία και 75% στους νέους. Δεν θα μιλήσω για τους άνεργους γενικά, γιατί το είπαν και οι άλλοι. Να πούμε όμως για αυτή την ιδιότυπη ομοιρία που υπάρχει στους εργαζόμενους που υπάρχουν εκεί. Έχουν κλείσει όλα τα εργοστάσια, όχι με την έννοια του λουκέτου. Κλείνω το εργοστάσιο, δεν πάω καλά, το κλείνω. Έχουν κάνει όλη η αναστολή λειτουργίας ή παύση λειτουργίας. Και μιλάμε για εργοστάσια 1.200-1.500, στο σύνολό τους είναι 5-6.000 εργαζόμενοι. Έχουν απολύσει αυτούς που έχουν απολύσει, δεν τους δίνουν τις δόσεις των αποζημιώσεων. Αυτοί που έχουν απομείνει δεν είναι ούτε εργαζόμενοι, ούτε άνεργοι. Ούτε επίδομα ανεργίας μπορούν να πάρουν, ούτε τους πληρώνει ο εργοδότης. Το χειρότερο από όλα. Από χειρότερο. Και το επίπεδο που κυμαίνεται αυτό το πράγμα είναι από 12 μήνες το μικρότερο μέχρι τους 26 που φτάσανε οι εργαζόμενοι του Τσαόσογλου, που είναι οι μηχανικοί του Εφιετζόγλου. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που είναι όμοιροι? Αγαπητέ Πρόεδρε, ξέρεις ότι ως Υπουργείο έχουμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μάλιστα, η τελευταία μας συνάντηση ήταν περίπου πριν 1,5 μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ήσουν μόνο εσύ, ήταν και εκπρόσωποι εργαζομένων από άλλες επιχειρήσεις. Εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, πρόκειται για ένα ειδικό περιβάλλον, το οποίο είναι ένα καινούριο περιβάλλον, μια καινούργια εξέλιξη στην αγορά εργασίας, η οποία πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι οι περιπτώσεις οι οποίες επιχειρήσεις δεν προχωρούν σε ομαδικές απολύσεις, γιατί αυτό, στην περίπτωση αυτή, θα ήταν μια καλή εξέλιξη. Δηλαδή, να κάνουν αναδιάρθρωση των επιχειρήσεών τους, να μένανε κάποιοι εργαζόμενοι και κάποιοι άλλοι μοιραία να έφευγαν από την επιχείρηση. Δεν κλείνουν οριστικά, γιατί αν έκλειναν οριστικά θα έπαιρναν το επίδομα ανεργίας. Είναι ένα γκρίζο περιβάλλον. Εμείς ως Υπουργείο Εργασίας το εξετάζουμε, το ξέρετε. Εξαντλήσαμε τον τριμερή διάλογο με όλους τους επιχειρηματίες. Τους καλέσαμε, όχι όλους, αυτούς που τέλος πάντων το ξέρετε, το έχουμε δρομολογήσει. Και από εκεί και πέρα θα το δούμε με μια νομοθετική πρωτοβουλία, γιατί είναι ένα πρέπει νέο να περιβάλλον. Πρέπει να παρέμβετε οπωσδήποτε σε αυτό. 6 μήνες δεν αντέχει άλλο. Ελάτε. Κύριε Υπουργέ, Λιβέρης Κωνσταντίνος λέγομαι, είμαι ο Πρόεδρος Εργαζομένων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Του οργανισμού που καταργήθηκε το Φεβρουάριο του 2012, κυβερνήσεις Παπαδήμου. Από τότε όλες οι εκκρεμότητες και υποχρεώσεις έχουν περάσει στον ΟΑΕΔ, αλλά μόνο στα χαρτιά. Καμιά νέα επιδότηση ενοικίου δεν έχει εξαγγελθεί, δεν έχει ανακοινωθεί. Κανένα νέο δάνειο. Μόνο στα χαρτιά υπάρχει ο καθολικός διάδοχος ΟΑΕΔ. Οι ροές όμως στο λογαριασμό υπέρ του ΤΕΟΣ ΟΕΚ συνεχίζουν. Παρακράτηση 1% του εργαζόμενου συνεχίζει να παρακρατείται και να μην αποδίδεται έτσι όπως πρέπει από το ΙΚΑ. Ένα άλλο θέμα. Ετησίως έχει έσοδα, και το λέω για να προλάβω την απάντησή σας ότι δεν υπάρχουν λεφτά για στεγαστικά προγράμματα, 110 εκατομμύρια έσοδα από τις δόσεις των δανείων του ΟΕΚ και από την εισφορά των εργαζομένων. Πόσες εξώσεις, πόσους πληστηριασμούς, πόσες ακόμα αυτοκτονίες πρέπει να δούμε για να ξεκινήσει η στεγαστική πολιτική που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Για μας, τους εργαζόμενους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και για όλους τους Έλληνες, τα χαρτόκουτα στους δρόμους δεν αποτελούν στεγαστική πολιτική. Ήταν έτοιμος να κάνει η ρύθμιση και ακριβώς και για τα δάνεια. Να μας πείτε και για τη ρύθμιση των δανείων 15 ετούς διάρκειας, που 15 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε, αλλά ποτέ δεν πέρασε στη Βουλή για υπογραφή. Κύριε Λιβέρη, θέλω να σας πω δύο πράγματα τα οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά. Κάνατε μία τοποθέτηση, εκτιμώ ότι έχει και πολιτικό περιεχόμενο, καλά κάνετε και είναι άποψή σας. Τη σέβομαι. Όμως, το κράτος δεν θα ξαναγίνει πλέον επιχειρηματίας να χτίζει εργατικές κατοικίες. Αυτό τελείωσε. Και για να το ξεκαθαρίσουμε, υπήρχε αυτός ο οργανισμός εργατικής κατοικίας, προσέφερε κάποια πράγματα, δυστυχώς αποδείχθηκε όμως από την ίδια την ιστορική εξέλιξη των πραγμάτων ότι δεν ήταν καλός επιχειρηματίας. Όμως, όλη η πολιτική του ΟΕΚ και της εστίας που καταργήθηκαν ως οργανισμοί, με δικό μου νόμο, τον 41-44, πέρασαν στον ΟΕΔ. Ένα κενό που υπήρχε καλύφθηκε. Ακούστε, κύριε Λιβέρη, ακούστε. Η πολιτική, η κοινωνική πολιτική του κράτους υπάρχει. Δεν υπάρχει στο βαθμό που υπήρχε. 926 κατοικίες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα συνεχίσουν να επιδοτούνται μέχρι να τελειώσουν. Είναι 16 συνολικά εργολαβίες. Δεύτερον, κοινωνικός τουρισμός. Τον ξεχνάμε. Καταργήθηκε και επανήλθε φέτος για πρώτη φορά.
110.000 εργαζόμενοι και άνεργοι θα πάνε πρώτη φορά διακοπές μετά από την περσινή διακοπή. Μία σειρά από πρωτοβουλίες που παίρνουμε για τους ανέργους μέσα στον ΟΕΔ. Αυτά τα χρήματα δεν πάνε στην τσέπη κάποιου. Τα χρήματα τα οποία περιγράφεται έρχονται στον κρατικό προϋπολογισμό και από εκεί στον ΟΕΔ για να χρηματοδοτήσει κοινωνικές πολιτικές, αυτές που κάνει ο ΟΕΔ. Όπως είναι τα επιδόματα ενεργείας, τα επιδόματα των μακροχρόνιων ανέργων, να χρηματοδοτήσει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που είναι πυλώνας και αυτός και πρέπει να υπάρχουν. Δεν πάνε χαμένα τα λεφτά, κύριε Λιβέρη. Τα λεφτά υπάρχουν και τα λεφτά υπάρχουν. Η επιδότηση ενοικίου είναι ένα ανοιχτό ζήτημα, κύριε Λιβέρη, για να ικανοποιήσω και το ερώτημα το τελευταίο. Επιδότηση ενοικίου, μισό λεπτό να σας βοηθήσω. Η τελευταία επιδότηση ενοικίου ήταν της τάξης των 55 εκατομμυρίων. Υπάρχουν χρήματα στο λογαριασμό αυτά. Χρειάζεται μόνο μια υπουργική απόφαση. Δομή, υπάλληλοι και έτοιμα αρχεία υπάρχουν μέσα σε ένα μήνα που θα βγει απόφαση να υποδεχτούμε τις αιτήσεις. Θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Τα 1.000 ευρώ που είναι η επιδότηση ενοικίου για ένα νοικοκυριό είναι τώρα 4 ενίκια. Εντάξει. Ευχαριστώ. Κύριε Λιβέρη, την ίδια ευαισθησία έχω και εγώ με εσάς. Επιτρέψτε μου. Μακάρι τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν κάπου φυλαγμένα και δεν αξιοποιούνται. Σας είπα ότι τα λεφτά αυτά είναι ιερά και πιάνουν τόπο σε άλλες κοινωνικές πολιτικές. Το θέμα όμως, όπως σας απέκλεισα, το κράτος να ξαναγίνει επιχειρηματίας, να χτίζει κατοικίες, το θέμα της επιδότησης ανοικίου είναι ανοιχτό. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ, που μείνατε μέχρι αυτή την πολύ προχωρημένη ώρα για να απαντήσετε στους συμπολίτες μας. Ευχαριστώ κυρίως εκείνους όμως, γιατί εκείνοι έδωσαν στην εκπομπή το χαρακτήρα που πάντα έχει. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την προχωρημένη ώρα μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.